Λοιπόν, και πάμε τώρα στη Γερμανία και τον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι ο Όλαφ Σόλτς είχε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και όλα αυτά, Παντελή, την ώρα που Βρετανία και Γαλλία πιέζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα τον Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στο Κίεβο, στον Ζελένσκι, τη χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο έδαφος της Ρωσίας. Ναι, όπως ανακοίνωσε η καγκελαρία, ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας, χθες τη νύχτα ο κύριος Τραμπ με τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον κύριο Σόλτς, μίλησαν, είχαν μια συνομιλία τηλεφωνική για διμερή θέματα, γεωπολιτικά, όπως λέει η ανακοίνωση της καγκελαρίας, αλλά και για το πώς μπορεί να επιστρέψει, λέει συγκεκριμένα, πώς μπορεί να επιστρέψει η ειρήνη στην Ευρώπη. Αυτή είναι η ανακοίνωση της καγκελαρίας. Να πούμε ότι σύμφωνα με γερμανικά μέσα εδώ και καιρό, ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Τραμπ έχουν μιλήσει μυστικά τουλάχιστον 7 φορές αυτό το διάστημα. Απλά η Μόσχα δεν θέλει να παραδεχθεί ότι έχει επικοινωνία με τον Τραμπ. Σύμφωνα λοιπόν με άλλα δημοσιεύματα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν, αλλά και ο κύριος Στράμερ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, θέλουν να προωθήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πριν αναλάβει τα ηνία της εξουσίας ο Τραμπ, αυτό είναι το ζητούμενο όπως προκύπτει. Ακριβώς. Όμως εδώ να προσθέσουμε ότι εάν γίνουν οι εκλογές στη Γερμανία και όπως είναι αναμενόμενο κερδίσει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, ο κύριος Μέρτς, ο πρόεδρος, έχει πει ότι εμείς αμέσως θα στείλουμε τους πυράβλους Τάουρους μεγάλου βεληνικού στη Ρωσία, κάτι που μέχρι στιγμής αρνείται ο Σόλτς. Ο Σόλτς αρνείται να δώσει αυτούς τους πυράβλους στην Ρωσία. Τέλος να πούμε ότι η κυρία Μπέρμποκ, υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι πρέπει να γίνουν το συντομότερο οι εκλογές στην Γερμανία, γιατί η Ρωσία θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το κενό εξουσίας που υπάρχει στη Γερμανία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα και από την Γερμανία. Είναι προφανές πως είναι πάρα πολύ έντονες οι διεργασίες μέχρι να αναλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ την εξουσία σε πάρα πολλά πεδία και στους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη.